Αλλά έστω με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, μια εβδομάδα πριν, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη, μια ισχυρή τάση για μεγαλύτερη συχνότητα των έντονων και αυτών που ονομάζουμε ακραίων φαινομένων. Όσο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας, με φόβους για ύπαρξη κι άλλων αγνοωμένων στα χωριά, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα, μιλήσαμε με τον Μιχάλη Σιούτα, διδάκτορα μετεωρολογίας, αλλά και τον Νίκο Θεοδοσίου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να απαντηθούν ερωτήσεις όπως πώς και γιατί πλημμύρισε η Θεσσαλία, πόσο καιρό νωρίτερα γνωρίζουν οι μετεωρολόγοι το μέγεθος μιας κακοκαιρίας, αλλά και ποια ανθρώπινα λάθη που μας πηγαίνουν πίσω στο χρόνο ήταν λάθη που αργά ή γρήγορα θα πληρώναμε αφού γυρίσαμε την πλάτη στη φύση και τις δυνάμεις της. Υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Κινδυνεύουν άνθρωποι με μικρά παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα. Ζητάμε βοήθεια. Δεν υπάρχει κανένα δεν είναι, κανένα τίποτα. Μόνο ο πρόεδρος εδώ τρέχει με το κουλό. Εδώ δίπλα μια γιαγιά επιπλέει στο νερό με την κουζίνα, είναι πνιγμένη. Πώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας? Αν ανατρέξει κανείς τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της προηγούμενης εβδομάδας, πριν την κακοκαιρία δηλαδή, θα δείτε τρομερές εκτιμήσεις. Δηλαδή, όλοι έλεγαν ο Θεός μας φυλάξει αν παραδεχθούν αυτές οι εκτιμήσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τώρα έργα. Θα έπρεπε να τα είχαν κάνει, έτσι. Γιατί και στον Ιαννό είχαμε παρόμοιες καταστροφές. Αλλά έστω με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων μια εβδομάδα πριν, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Για παράδειγμα, είδαμε ένα χάος με ανθρώπους που δεν ήξεραν τι να κάνουν, δεν ήξεραν πού να πάνε. Θα έπρεπε να υπάρχουν σχέδια ανά χωριό, ανά οικισμό, που συγκεντρώνεται ο πληθυσμός σε αυτή την περίπτωση. Ξέρετε πόσες ζωές θα είχαν σωθεί, πόσοι άνθρωποι θα είχαν γλιτώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασαν τώρα, που τους ανέβαζαν με το ελικόπτερο κρεμασμένους που ήταν μαζευτεί στις ταράτσες των σπιτιών τους και περίμεναν απεγνωσμένα τη βοήθεια να έρθει. Αν υπήρχαν τέτοια σχέδια, θα είχαμε αντιμετωπίσει σε ένα μεγάλο βαθμό την ταλαιπωρία του κόσμου τουλάχιστον. Δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημα, πάλι θα πλημμύριζε η περιοχή. Αλλά τουλάχιστον θα είχαμε αντιμετωπίσει, θα είχαμε περιορίσει την ταλαιπωρία του κόσμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είχαμε σώσει ζωές κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που πνίγηκαν, που δεν ξέρω ακριβώς πόσοι είναι ακόμα, γιατί πρέπει να φύγουν τα νερά και να δούμε τι ακριβώς έγινε. Πιθανόν να είχαν σωθεί από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εύκολα. Πόσο καιρό νωρίτερα γνωρίζουν ειδικοί για κακοκαιρίες όπως ο Ντάνιελ? Η πρόβλεψη γενικά των ακραίων φαινομένων δεν είναι εφικτό να γίνει από μεγάλη χρονική απόσταση. Και μάλιστα όσο πιο ακραίο ένα φαινόμενο, τόσο δυσκολότερη είναι και η πρόβλεψή του να εντοπίσει. Τούν δηλαδή τα χαρακτηριστικά, ακόμα και η καταστρεπτικότητά του, το ύψος της βροχής, η διάρκεια της, περιοχές που θα επηρεάσει και με ποια ένταση θα επηρεάσει τις περιοχές. Στην περίπτωση της πρόσφατης καταστροφικής κακοκαιρίας, η πρόβλεψη γίνεται λίγες ημέρες πριν, ένα διάστημα 3 έως 5 ημερών νωρίτερα. Σε τόσο διάστημα έγινε και η πρόβλεψη της κακοκαιρίας αυτής του Ντάνιελ. Ποια ανθρώπινα λάθη επιδείνωσαν την κατάσταση στις πλημμύρες της Θεσσαλίας? Εμποδίζουμε πλέον την δυνατότητα του νερού να κινηθεί ελεύθερα, όπως κινούνταν παλιά. Αυτά τα ρεύματα έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το νερό της βροχής. Το νερό κινούμενο σκάβει ουσιαστικά και δημιουργεί την κήτη του. Και ακολουθεί πάντα αυτή την κήτη. Αυτή η κήτη μπορεί να μας βολεύει για κάποιο λόγο. Γιατί περνάμε από τα χωράφια μας, θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη γη, περνάμε από τις πόλεις μας, θέλουμε να τα κάνουμε δρόμους, θέλουμε να χτίσουμε. Και διαμορφώνουμε διαφορετικές ανάγκες από τις ανάγκες που διαμόρφωσε η ίδια η φύση από μόνη της. Όλες αυτές οι αντιφάσεις κάποια στιγμή πληρώνονται. Και αυτή η στιγμή ήταν μια από αυτές τις στιγμές που πληρώθηκαν αυτές οι κακές επιλογές που έχουμε κάνει. Το ότι παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στα ρέματα και αλλάζουμε την φυσική τους ροή. Και αυτό δεν είναι σπάνιο, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Κινείστε με το αυτοκίνητο σε μια περιοχή και βλέπετε ότι κινείστε στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Αυτό είναι ρέμα, το οποίο έχει γίνει δρόμος. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο ρέματα να γίνονται δρόμοι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλώς δεν το προσέχουμε γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον τον δρόμο και δεν έχουμε ξεχάσει το ρέμα. Αλλά το νερό το θυμάται το ρέμα.
Γιατί πλημμύρισε η Θεσσαλία? Είναι κάποιες περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο που εκεί τα νερά συγκεντρώνονται, λιμνάζουν και μπορούν να παραμείνουν για μέρες, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Παιδιά της Θεσσαλίας είναι μια τεράστια παιδιάδα, η οποία έχει βουνά από γύρω-γύρω, μόνο ανατολικά έχει την κοιλάδα εκεί του Πηνιού, που γίνεται η διαφυγή των νερών στο Αιγαίο, και είναι η μόνη διέξοδος των νερών. Γι' αυτό συγκεντρώνεται πολύ παραπόταμη τόσο από τη βόρεια δυτική Θεσσαλία αλλά και από τα νότια, από την περιοχή της Θεότιδας. Και από εκεί κατεβαίνουν ποτάμια τα οποία όλα αυτά ενώνονται με τον Πηνιό και φτάνουν στη θάλασσα του, στα ανοιχτά του Θερμαϊκού. Θα μπορούσαν να κινδυνέψουν από παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα και άλλες περιοχές της Ελλάδας? Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το φυσικό φαινόμενο, το βαρομετρικό και η έναρξη της βροχής. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό ίσως, είναι το τι θα βρει η βροχή φτάνοντας στο έδαφος. Εκεί, αν βρει μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, για παράδειγμα, δηλαδή αν αυτό το σύννεφο είχε περάσει στην Αθήνα, οι καταστροφές θα ήταν τρομακτικές. Θα είχαμε πολύ περισσότερα ανθρώπινα θύματα καταρχάς. Επειδή η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν έχει εύκολη διέξοδο για τα νερά. Οπότε θα προκαλούσε πολύ μεγάλες καταστροφές, γιατί θα ήταν μια βροχή σε ένα αστικό περιβάλλον, πολύ πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον. Στην Θεσσαλία, οι εκτάσεις που πλημμύρισαν ήταν κυρίως αγροτικές εκτάσεις, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τη Θεσσαλία. Άρα, το ίδιο το φυσικό φαινόμενο θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί οπουδήποτε στη χώρα. Οι επιπτώσεις, το τι βρίσκεται ο έδαφος δηλαδή, θα ήταν διαφορετικές ανάλογα με το τι βρίσκεται από κάτω. Αν βρίσκεται μια αγροτική περιοχή, αν βρίσκεται μια πυκνοκατοικημένη πόλη, εάν τα ρέματα είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο που να φέρνουν γρήγορη εκτόνωση των φαινομένων, ή αν τα ρέματα είναι εγκλωβισμένα γιατί έχουν μπαζωθεί, έχουν καταπατηθεί, έχουν εγκυμωτιστεί, έχουν γίνει οτιδήποτε από όλα αυτά τα πολλά που έχουμε κάνει στα ρέματά μας στην Ελλάδα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι μια μόνιμη κατάσταση για το μέλλον μας? Είναι γεγονός ότι έντονα φαινόμενα παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά. Υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη, μια ισχυρή τάση για μεγαλύτερη συχνότητα των έντονων και αυτών που ονομάζουμε ακραίων φαινομένων. Επίσης, τα προγνωστικά κλιματικά μοντέλα μας δείχνουν ότι αυτή η τάση είναι ισχυρή και ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον. Είναι μία αναστρέψιμη, δυστυχώς, με την έννοια ότι οι παράγοντες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, την άψη δηλαδή της θερμοκρασίας του πλανήτου, και οι οποίοι παράγοντες είναι η μεγάλη αύξηση στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου, του άνθρακα, του μεθανίου και άλλων θερμοκηπιακών αερίων, τα οποία έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, με την μεγάλη αλλίωση της ατμόσφαιρας, είναι δύσκολο να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετριάσουμε ή να επιβραδύνουμε εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Και ο μόνος τρόπος είναι να μειώσουμε την συγκέντρωση αυτών των αερίων στην ατμόσφαιρα, και γι' αυτό όλες οι προσπάθειες εστιάζονται στο να μειωθούν οι εκπομπές αυτών των καυσαερίων, του διοξιδίου, του άνθρακα, του μεθανίου και άλλων θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα, ώστε να μπορέσει να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η μοναδική απάντηση σε αυτή την ανίποτη τραγωδία. Όσο η υποχώρηση των νερών αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη πως τα ανθρώπινα λάθη συνέβαλαν στην άνευ προηγουμένου καταστροφή της περιοχής. Και να θυμόμαστε πως η τροτότητα των θεσσαλικών περιοχών, αλλά και ο ευάλωτος κάμπος, δεν είναι το μόνο που πρέπει να προσέχει κανείς. Με την κλιματική αλλαγή να διανύει την τρίτη δεκαετία της, μήπως θα έπρεπε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και δει στα συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα? Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.